Λοιπόν, σήμερα θα δούμε από πιο κοντά αυτά που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος για την νόσο της ψυχής που παράγει την εσχρολογία. Δεν είναι τυχαίο η εσχρολογία, ούτε έρχεται σαν μία συμπτωματική κατάσταση. Λέει, «Η βούλεσθε τα παρόντα εξετάσουμε και μη τον εσχρά πράττοντα, αλλά τον εσχρά φθεγόμενον, πώς έστει καταγέλαστος, πώς εαυτόν καθυβρίζει πρώτον, καθάπερ της βόρβορον τεινά, από του στόματος αφυής, ούτως εαυτόν μολύνει». Ελάτε να δούμε, λέει, όχι αυτόν που πράττει έργα κάθαρτα, αλλά αυτόν που εσχρολογεί. Να δείτε πώς, ενώ αυτός που εσχρολογεί έχει υπερηφάνεια, ταπεινός δεν μπορεί να εσχρολογήσει, έχει υπερηφάνεια, όμως η υπερηφάνειά του αυτή δεν τον αφήνει να κατανοήσει ότι γίνεται καταγέλαστος όταν βλασφημεί. Δεν τον αφήνει η υπερηφάνεια να δει πόσο βρώμικος γίνεται. «Ή γάρ το ρήθρον ούτως ακάθαρτον ενόησον ή αηπηγή του βορβόρου τούτου, εκ γάρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί». Εάν, λέει, το ρήθρο, το περίγραμμα, το περιθώριο, τα όρια της πηγής έχουν τέτοια καθαρσία, φανταστείτε, λέει, την ίδια την πηγή, δηλαδή το βάθος του ανθρώπου. Γιατί εκαχάρ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Το στόμα λαλεί από αυτά που ξεχυλίζουν την καρδιά. Το ξεχύλισμα της καρδιάς είναι αυτό που ακούγεται. «Εγώ, Θε, ουδια τούτο πενθώ μόνον, αλλά ότι ουδε είναι δοκή των ατόπων τούτο παράτηση. Εντεύθεν άπαντα αύξεται τα κακά, όταν και αμαρτάνομαι, και μη δε πλημελή νομίζομαι». Εγώ, λέει, δεν πενθώ μόνο γι' αυτό, αλλά πενθώ γιατί ενώ πολλοί πέφτουν σε αυτό το αμάρτημα, δεν το υπολογίζουν καθόλου, το θεωρούν ως τυποτένιο. Και γι' αυτό αυξάνεται αυτό το κακό και πολλαπλασιάζεται και οι άνθρωποι αυτοί δεν βρίσκουν τη θεραπεία, δεν βρίσκουν την υγεία τους, διότι δεν το θεωρούν κάτι σπουδαίο, κάτι σημαντικό, δεν θεωρούν ότι πάσχουν από κάτι. Νομίζουν ότι είναι μια φυσική κατάσταση. «Βούλιον μαθήν όσων κακών το εσχράφθεγγεσθε». Βούλι, μάλλον με ερωτηματικό. «Βούλιον μαθήν όσων κακών το εσχράφθεγγεσθε». Θέλετε να μάθετε πόσο κακό είναι το να μιλάς και να εσχρολογείς. «Εν όσων τους ακούοντας, πώς ερυθριός είναι εν διασκημοσύνη τη σύ, τι γαρ ευτελέστερον ανδρός εσχρολόγου, τι ατιμότερον, εις γαρ την των μη μονοθούσιν εαυτούς ιτιού τη τάξη και εις την των πεπορνευμένων γυναικών,
Μάλλον δε εκεί είναι ερυθριώσει ή ημείς. Πώς δίνα σε διδάξε γυναίκα σοφρονήν, παιδεύων αυτήν σας έλγιαν δια τούτων εκβαίνειν των ρημάτων, βέλτιον σι παιδώνα από του στόματος αφιένε ή ρήμα εσχρών. Θες να μάθεις, λέει, πόσο εσχρό πράγμα, πόσο φοβερό πράγμα είναι η εσχρολογία. Θες από τα αποτελέσματα. Πώς ντρέπονται και κοκκινίζουν οι άλλοι που ακούνε τον εσχρολογούντα. Πώς φρύτουν. Και μοιάζει, λέει, αυτός ο άνθρωπος σαν τους μίμους, τους ηθοποιούς που και στην εποχή εκείνη και σε κάθε εποχή, επειδή υποδίονται ρόλους και εσχρών ανθρώπων, εσχρολογούν, γιατί το επιβάλλει ο ρόλος που παίζουν. Μάλλον δε όχι μόνο αυτών των ηθοποιών, των μίμων, αλλά και των πορνών γυναικών, λέει. Και ακόμη χειρότερα, διότι αυτές κοκκινίζουν. Πώς μπορείς να διδάξεις μία γυναίκα όταν με αυτόν τον τρόπο συμπεριφέρεσαι? Πώς μπορεί να σε σεβαστεί η γυναίκα σου όταν μιλάς με αυτόν τον τρόπο? Και τελικά αυτή η πηγή τι είναι? Από πού εκπορεύονται όλα αυτά τα εσχρά? Βεβαίως σε κάθε άνθρωπο ποικίλει αυτή η πηγή, ποικίλει αυτό το βάθος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εσχρολογούν γιατί έχουν υποταχθεί στις αυλακώσεις της κληρονομικότητός τους. Όταν θα δεις άνθρωπο εσχρολογούντα, βλάσφημο, θα αναζητήσεις και προγόνους τέτοιους. Δηλαδή, η αιτία που κάνει τον άνθρωπο να εσχρολογεί είναι πολλαπλή και κάθε άνθρωπος έχει τους δικούς του λόγους και όπως έχουμε πει και άλλοτε, κάθε αμαρτία προσωποποιείται, διότι ο Θεός δεν μας κρίνει σύμφωνα με τα αμαρτήματα, αλλά κρίνει εμάς και το πώς κάνουμε το κάθε τι. Μπορεί το ίδιο αμάρτημα να το κάνουν εκατομμύρια άνθρωποι, αλλά ο κάθε ένας θα κριθεί για αυτό που είναι ο ίδιος και αυτό που έκαμε ο ίδιος και όπως το έκαμε ο ίδιος. Η πηγή λοιπόν της εσχρολογίας είναι η καρδιά, αλλά όπως είπαμε δεν είναι πάντοτε η αιτία της εσχρολογίας το ότι ο άνθρωπος έχει επιτρέψει στον εαυτό του να αποδεχθεί και να συμφωνήσει με οτιδήποτε βρώμικο και εσχρό, αλλά είναι, και εδώ η ψυχιατρική λέει σωστά, ότι έχει τη θέση της και η κληρονομικότητα. Δηλαδή, ψάξε να δεις στον εσχρολόγο, να βρεις συγγενείς, όχι τους γονείς πάντοτε, ούτε και τους παππούδες, μπορεί να βρεις προπάπου, να βρεις τρίτη γενεά. Που σημαίνει όμως ότι επειδή ο άνθρωπος δεν προσέχει τόσο να κρίνει τον εαυτό του, περνάνε μέσα του περισσότερο τα στοιχεία, οι αυλακώσεις, οι τροχιές που έχει
στο σώμα. Και έτσι λοιπόν έχουμε ανθρώπους, εγώ έχω δει και στην εξομολόγηση ανθρώπους οι οποίοι έρχονται μετά από χρόνια και μου λέει «Πάτερε, εγώ βλασφημούσα τα θεία». Έλεγα, βλασφημούσα πολύ, αλλά δεν το ένιωθα, δεν το πίστευα αυτό. Ήτανε κάτι που έφευγε μόνο του, γινότανε μόνο του αυτό. Μετά μετανοούσα, λέει, δεν το ήθελα, αλλά γινότανε. Δεν μπορούσα να επιβληθώ, που σημαίνει ότι δεν είναι η ψυχή τόσο δυνατή για να αναχαιτήσει αυτή την προγονική τάση. Και επίσης ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να προσέξει, γιατί αυτή τη ροπή δεν την πήραν άλλοι από τους προγόνους. Πρέπει λοιπόν να προσέξει. Πρέπει πολλές φορές, ξέρετε, η αισχρολογία γίνεται και από δειλία και μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος να έρθει στα χέρια χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το καταλαβαίνει. Η δειλία κάνει τον άνθρωπο, ο φόβος. Φερρυππίν, πάει να γίνει ένα ατύχημα και φταίει κάποιος άλλος οδηγός και ο οδηγός που δεν έφταιγε φοβήθηκε τόσο πολύ που βγήκε αμέσως αυτή η υπεράσπιση, αυτή η αντίδραση, υπεράσπιση εντός εισαγωγικών, αυτή η αντίδραση γιατί φοβήθηκε για αυτό που θα συμβεί. Άρα λοιπόν πρέπει να κάτσει να σκεφτεί, να συλλογιστεί ο άνθρωπος πώς αντιδρώ σε δύσκολες καταστάσεις, σε έκτακτες περιπτώσεις, σε ξαφνικές προσβολές. Γιατί αντιδρώ έτσι και δεν αντιδρώ αλλιώς? Δεν είναι τυχαία η αντίδρασή μας, έχει λόγο. Γιατί αν ήταν τυχαία, τότε όλοι οι άνθρωποι θα αντιδρούσαν στα συγκεκριμένα ερεθίσματα με τον ίδιο τρόπο. Όμως δεν γίνεται αυτό. Βούλη, λοιπόν, είδατε τι μας είπε για το πόσο κακό. Φέλτιον, λέει, σιπεδών από το στόματος αφιένε η ρήμα εσχρών. Είναι καλύτερο, προτιμότερο να βγάλεις σαπίλα από το στόμα παρά ρήμα εσχρό. Νυν θε, αν με όζει το στόμα, ουδέ των κοινών μετέχεις σιτίον. Το σάφτης δε δυσοδείας ούσεις εν τη ψυχή, μυστηρίων τολμάς κοινωνήν υπέμει. Και ημέν σκεύος ακάθαρτον της λαβών, επί της τραπέζης κατέθετο της εις, ξύλις αυτόν αν πέον ύλα σας, των δε θεών επί της τραπέζης της αυτού, τράπεζα γάρ αυτού το στόμα το ημέτερον ευχαριστίας πληρούμενον. Σκεύουσα καθάρτου παντός ρήματα βδελιρότερα προσφέρον, ουκί παροξύνην υπέμει. Και πώς ένι τούτον, τούτο? Ουδέν γάρ ούτω παροργήσει των Άγιων και των Καθαρών ως τα ρήματα ταύτα. Ουδέν ούτως οι ταμούς και ανεσχύντους ποιοί ως το λέγειν τι αυτά και ακούειν. Εάν, λέει, μύριζε το στόμα σου, θα τολμούσες να καθίσεις σε ένα τραπέζι με άλλους? Εάν κάποιος έβαζε ακαθαρσίες πάνω στο τραπέζι σου, δεν το κυνηγούσες με το ξύλο, γιατί μολύνει το τραπέζι?
Τώρα το στόμα σου που είναι η Αγία Τράπεζα, εφόσον δέχεται το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πώς δέχεσαι αυτή η ακαθαρσία να συνυπάρχει με το άμωμο και αμόλυντο και άγιο σώμα και αίμα του Χριστού μας. Στο γραφείο κάποτε ήταν κάποιος ο οποίος έβριτσε και έλεγε ένα σωρό αυτά. Και του λέω, κοίταξε να δεις, σε παρακαλώ πολύ, δεν ξαναπείς αυτά τα πράγματα εδώ μέσα, δεν ξέρω τι κάνεις, τι φτιάχνεις, αλλά λέει, δεν το θέλω και όταν σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν το ξανακάνω, να μου δώσει ένα χαστούκι, καιρό. Την επόμενη φορά πράγματα. Έκανες, του δίνω ένα χαστούκι. Μου λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελε τη θεραπεία του άνθρωπος. Ήθελε να έχει γίνει καλά. Και πραγματικά μετά, δηλαδή, συμμορφώθηκε. Μα είναι δυνατόν, εδώ τόσα λατώματα διόρθωσαν οι αρχαίοι. Λατώματα που δεν είναι αμαρτίες. Απλώς τους χάλαγαν την εμφάνιση, το παρουσιαστικό. Και όμως έκαναν τόσες θυσίες για να διορθώσουν αυτά τα λατώματα. Πόσο μάλλον κάτι τέτοιο, Ουδέν ούτως εκλείει τα νεύρα της σοφροσύνης, ως η δια τούτων αναπτωμένη φλόξη. Εδώ έρχεται τώρα να προχωρήσει βαθύτερα στην ψυχή μας και μας λέει ότι τίποτε περισσότερο από την αισχρολογία δεν παραλύει τα νεύρα της σοφροσύνης. Την ώρα εκείνη που εκφράζεται η αισχρολογία, ο άνθρωπος πάβει να σκέφτεται, πάβει να είναι λογικός. Χάνει τη σύνεση, χάνει αυτό που έχει. Και πολλές φορές αυτό που έχει αποκτήσει με πολλές θυσίες. Όμως μη προσέχοντας αυτό, γιατί το θεωρεί κατά βάθος πολύ μικρό, πολύ μυθαμινό και θα έλεγα και ταιριαστό με την προσωπικότητά του. Και εδώ είναι πάλι άλλο ένα ψυχολογικό στοιχείο που πρέπει να το προσέξουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει να αποβάλει κάτι όταν συνειδητοποιήσει ότι αυτό τον βρωμίζει, τον μειώνει, τον ελαττώνει. Δεν είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν αυτό είναι μία τρόπον την αδιέξοδος. Όπως και συνδέονται και άλλα πάθη μαζί με αυτό. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή δεν μπορεί να αντέξει τη σοφροσύνη όλη την ημέρα, θέλει να χαλαρώνει. Και εκεί κρίνεται ο άνθρωπος του Θεού και εμείς ως αντίποδας των ανθρώπων του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού κάθε στιγμή, όλη την ημέρα, είναι ο ίδιος. Εμείς κουραζόμαστε να είμαστε οι ίδιοι. Και κουραζόμαστε περισσότερο όταν είμαστε σόφρονες. Γι' αυτό λέει, «Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον», που όποιος το διαβάζει λέει, «Μα τι, πρέπει να κάνεις ιδιαίτερη προσπάθεια να υπομείνεις τον Κύριο, τι είναι κανένας τύραννος, δεν είναι αυτό που ποθεί η ψυχή σου». Και όμως, «Υπομένων υπέμεινα τον Κύριο» σημαίνει ότι εγώ ανυπόμονος θέλησα να βιώσω τον Κύριο όλη την ημέρα. Θέλησα να βιώσω αυτή τη σοφροσύνη όλη την ημέρα. Δεν θέλω να ξεδώσω και μάλιστα με έναν τρόπο
που με βγάζει τελείως από την τροχιά, μου αφαιρεί τη σοφροσύνη. Διαβάσαμε και ακούσαμε το τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος γι' αυτό. Γιατί η χαλάρωση χρειάζεται. Και ο Μέγας Αντώνιος δίδαξε, εκείνος που τον κατηγορούσαν ότι τον είδαν σε ένα περίπατο και λέει «Εσύ λέει ασκητής και κάνεις βόλτες, κάνεις περίπατο, αντί να προσεύχεσαι». Γιατί νόμιζαν ότι δεν μπορεί να προσεύχεται κανείς περπατώντας, κάνοντας περίπατο. Πρέπει να στέκεσαι, να είσαι ακίνητος για να προσεύχεσαι μόνο. Και τους είπε, ήταν μάλιστα κυνηγός, τοξότης αυτός που το έκανε την παρατήρηση και του λέει, αντί να το απαντήσει ευθύς, του λέει, για τέντωσε το τόξο σου εσύ. Το τεντώνει λοιπόν. Περισσότερο του λέει. Το τέντωσε περισσότερο. Περισσότερο. Το τεντώνει περισσότερο. Λίγο ακόμη του λέει. Όχι. Δεν μπορώ να το τεντώσω άλλο γιατί θα σπάσει. Έτσι, έτσι είναι και ο άνθρωπος. Λέει. Θέλει μέχρι εκεί που είναι τα όρια του να αγωνιστεί και ύστερα να αναπαυθεί. Είναι λοιπόν λογικό, είναι ανθρώπινο, δεν είναι παράλογο το να θέλουμε να χαλαρώσουμε λίγο. Το θέμα είναι πόσο. Και η Εκκλησία μας έχει κατάλυση της νηστείας, όχι διάλυση της νηστείας όμως. Υπάρχει λύση της νηστείας, κατάλυσης, αλλά όχι διάλυσης. Άλλο λοιπόν η ψυχή να χαλαρώνει και άλλο να διαλύεται. Γιατί μας είχε πει πιο πριν ότι η ψυχή δεν είναι όπως το σώμα, δεν διαλύεται ούτε σαπίζει όπως τα αισθητά, αλλά σκορπίζεται με την μέθη, το θυμό, την πλεονεξία, τους ατόπους έρωτες, τις άκερες επιθυμίες. Και όλα αυτά είναι και προϋποθέσεις και αιτίες που οδηγούν στην αισχρολογία. Και γι' αυτό πρέπει να πάμε λίγο με βήμα σημειωτών, να δούμε. Αυτός ο οποίος θέλει να μεθύσει, μεθά για να χαλαρώσει. Και η μέθη, και μάλιστα η, όχι η τυχαία μέθη, αλλά η συστηματική, προϋποθέτει άνθρωπο που είναι πολύ αδύναμος, έχει αδύναμη θέληση. Δεν υπάρχει δηλαδή αλκοολικός που είναι ισχυρός χαρακτήρας. Όλοι οι αλκοολικοί έχουν πολύ ασθενική θέληση και γι' αυτό χρειάζονται στήριξη. Όχι κριτική, όχι αυστηρότητα, όχι έλεγχο, αλλά στήριξη. Ο άνθρωπος λοιπόν που πιέζεται από διάφορα, θέλει να χαλαρώσει. Είτε λοιπόν θα χαλαρώσει με αυτά που μας είπε τώρα τελευταία που ξαναθυμηθήκαμε από τον Άγιο Ιωάννη, είτε με την αισχρολογία, σημασία έχει το αποτέλεσμα. Δηλαδή η ψυχή δεν διαλύεται, ούτε σαπίζει, αλλά σκορπίζεται. Δηλαδή ο άνθρωπος αποσυντίθεται ψυχικά πλέον. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο μετά από όλες αυτές τις χαλαρώσεις εντός εισαγωγικών, είναι πολύ δύσκολο να ξαναβρει τη δύναμη. Πρέπει να κουραστεί πολύ. Ή πρέπει να βρει ένα τρόπο να μην φτάνει η χαλάρωση στη διάλυση. Να μην γίνεται δηλαδή ο δεσμός αυτός να λύεται
τελείως. Είναι σαν τα χτίρια με τη λιθοδομή. Να θυμηθούμε ότι ο Άγιος Απόστολος Παύλος παρομοιάζει την αύξηση του ανθρώπου με την οικοδομή, όπου είναι αρμολογημένη κάθε πέτρα και έχει τη σημασία της για την ευστάθεια του οικοδομήματος. Το ίδιο και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι με ακρίβεια οικοδομημένος επί την πέτρα που είναι ο Χριστός. Τα χτίρια λοιπόν που είναι κατασκευασμένα από με λιθοδομή προκειμένου να αντέξουν στους σεισμούς, έχουν τους ελκυστήρες λεγόμενους. Δηλαδή συνδέονται οι τείχοι μεταξύ τους με μεταλλικά ελάσματα τα οποία επιτρέπουν την χαλάρωση, τη διάσταση για λίγα εκατοστά, χωρίς να επιτρέπουν όμως την αποκόλληση μεταξύ των δύο πλαγίων τείχων, οπότε πέφτει και η οροφή και καταστρέφεται η οικία τελείως. Κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και με την ψυχή, με τον άνθρωπο. Να έχει αυτούς τους πνευματικούς ελκυστήρες, ώστε να επιτρέπουν αυτή τη χαλάρωση και κυρίως σε περιόδους που ο άνθρωπος δέχεται πίεση, έφοδο, είτε ξαφνική είτε πολύ δυνατή. Οπότε κλειδωνίζεται. Εκεί χρειάζεται να έχει αυτούς τους ελκυστήρες ώστε να μην επιτρέψουν την τελεία διάλυσή του. Ο θυμός, η πλεονεξία, οι άτοποι έρωτες και άκερες επιθυμίες. Ο θυμός και η πλεονεξία. Βλέπετε ότι δεν είναι απαραίτητο σε έναν άνθρωπο να συντρέχουν όλοι αυτοί οι λόγοι, και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι ο κάθε άνθρωπος και κατά συνέπεια και ο αισχρολόγος αμαρτάνει με ιδιαίτερο τρόπο. Κάθε αισχρολόγος και κάθε αμαρτωλός άνθρωπος αμαρτάνει με το δικό του τρόπο. Αυτές οι περιπτώσεις μπορεί να απαντηθούν σε ξεχωριστούς ανθρώπους. Ένας δηλαδή να σκορπίζεται με τη μέθη, άλλος με το θυμό, άλλος με την πλεονεξία, άλλος με ατόπους έρωτες και άλλος με άκερες επιθυμίες. Ωστόσο όμως πρέπει να προσέξουμε, γιατί είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον χαλαρώνουμε με υπερβολικό τρόπο που είναι πολύ επικίνδυνος, είτε μας έχουν όλες αυτές οι αιτίες σημαδέψει έστω και για λίγο. Ακόμη και όταν έχουμε μία κυρία αιτία και οι άλλες αιτίες δεν είναι μακριά. Το μικρόβιο υπάρχει. Μπορεί να μην έχει εποαστεί σε όλες αυτές τις παρεκκλήσεις στον ίδιο βαθμό, όμως εφόσον έχουμε ένα από αυτά τα συμπτώματα, μία από αυτές τις αιτίες, και όλες οι άλλες είναι πολύ κοντά. Βλέπετε, κυρίως στη διατύπωση του Αγίου Ιωάννου, ατόπους έρωτες. Οι έρωτες δεν είναι αποκρουστικοί, είναι το ζητούμενο, και ο θείος έρος και ο ανθρώπινος έρος. Αλλά ο άτοπος έρος είναι εκείνος που δεν έχει ένα τόπο
συγκεκριμένο ή που χρειάζεται να βρίσκεται εκεί, αλλά βρίσκεται γιατί ο άνθρωπος δεν πρόσεξε. Και οι άκερες επιθυμίες είναι πάλι αυτό το βασανιστήριο του ανθρώπου, η πρόκληση του ανθρώπου να θέλει σε κάθε στιγμή που η επιθυμία παρουσιάζεται μπροστά του να την εκπληρώσει. Αυτό δηλαδή το να μην έχει ο άνθρωπος τη δύναμη, τη δυνατότητα να πει όχι τώρα, αλλά να υποκύψει στο τώρα, αυτό δεν αφήνει την ψυχή να αναπτυχθεί. Και αυτή ήταν η κυρίως πάθηση των πρωτοπλάστων. Γιατί εκείνο που ήθελαν εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα, αυτό έκαναν και χάσαν τα πάντα. Ορίστε. Παίζει ρόλο το τώρα και το μετά. Παίζει ρόλο το τώρα και το μετά. Στο να διαμορφωθεί η ψυχή του ανθρώπου με τρόπο που ορίζει ο Θεός. Δηλαδή, όταν έρχεται η επιθυμία, όταν έρχεται η αισχρολογία, όταν έρχεται το καυστικό σχόλιο, σαν απάντηση στην πρόκληση που δέχτηκα και εγώ το αρπάξω και το χρησιμοποιήσω, χάνεται η σοφροσύνη. Γιατί για να αυτοματοποιηθεί, θα λέγαμε έτσι με μία έκφραση πολύ λαϊκή, για να αυτοματοποιηθεί η σοφροσύνη, πρέπει να γίνει πολύ προπόνηση στη ζωή του ανθρώπου. Δεν έρχεται αυτόματα η σοφροσύνη, γιατί μας λείπει και προσπαθούμε να την αποκτήσουμε. Όταν λοιπόν βιαστούμε σε αυτό που μας παρουσιάζεται, είτε από ανθρώπους, είτε από τον ίδιο το διάβολο. Μου έλεγε χτες ένα παιδί, το οποίο το θαύμασα έτσι και το επίνεσα. Είχε πάει τον πατέρα του στο νοσοκομείο και περιμένοντας έξω, βγήκε λίγο στο προάβλιο, νέο παιδί, 30 ετών, ανήπανδρο, και έπεσαν δίπλα του δύο φοιτήτριες και μάλιστα της νομικής και του λένε και οι δύο, με 10 ευρώ μπορούμε να σε διασκεδάσουμε. 10 ευρώ. Για να επαληθευθεί αυτό που λέει η Αγία Γραφή, τιμή πορνής όση και ενός άρτου. Αυτές ήταν λίγο πιο ακριβές από την αξία του ψωμίου, αλλά πολύ φτηνότερες για αυτό που πήγαν να κάνουν και να χάσουν. Το παιδί βέβαια έβγαλε 10 ευρώ και τους λέει πάρτε τα κορίτσια αυτά, αλλά να πιείτε ένα καφέ, γιατί αξίζετε πολύ περισσότερα. Και σήμερα μου χαλάσατε την ημέρα μου με αυτό που μου είπατε. Εγώ σήμερα δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω, μου γκρεμίσατε αυτό που ζητάω να βρω. Μίλησε σαν πνευματικός δηλαδή. Και οι κοπέλες βέβαια λέει, μα συγχωρείς. Δεν θα συγχωρήσω εγώ, λέει. Ο Θεός να σας συγχωρήσει και να σας δείτε τι αξίζετε για 10 ευρώ. Και μου λέει, επιστρέφοντας στο νοσοκομείο, μέσα στο θάλαμο, η τηλεόραση έλεγε διάφορες ειδήσεις και περιστατικά και εκεί έλεγε ότι οι φοιτήτριες στην πλειοψηφία τους για 2 έως 5 ευρώ δίδουν το σώμα τους. Και λέει, εδώ με αποτέλειωσε, λέει αυτό. Νόμιζα ότι έπεσα σε δύο κοπέλες, ας πούμε, που ήταν ποιος ξέρει ποιες. Και να βλέπει πώς έπεσε. Το ίδιο δεκάλεπτο δηλαδή που αντιμετώπισε τη μία περίπτωση βρέθηκε και στη στατιστική, θα λέγαμε, είναι στατιστικά πλέον αποδεδειγμένο ότι οι κοπέλες
όσο κάνει ένας καφές, το θεωρούν αρκετό για να δώσουν το σώμα τους. Και θα μου πείτε, δηλαδή αν ήταν περισσότερα λεφτά θα άξει, όχι βεβαίως, αλλά αυτό πλέον έχει φτάσει δηλαδή σε ένα σημείο που σηκώνει κανείς τα χέρια και τα όματα προς τον ουρανό και λέει, Κύριε, τελικά δεν υπάρχει όριο πουθενά. Λοιπόν, αυτό είναι, παρουσιάζεται από τους ανθρώπους. Σας είπα, ένα νέο παιδί βράζει το αίμα του. Δύο κοπέλες φοιτήτριες, πάμε να διασκεδάσουμε. Και όμως λέει, όχι, δεν είναι. Αυτό το πράγμα δεν το επιτρέπω εγώ στον εαυτό μου. Ούτε σένα σου επιτρέπω να πέσει τόσο χαμηλά, ούτε εγώ το επιτρέπω στον εαυτό μου. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πόσοι άνθρωποι δηλαδή πορεύονται που δεν έχει ιδιαίτερα κατάρτιση, ας πούμε, έχει βαθιά πίστη βέβαια κλπ. Αλλά δεν έχει ιδιαίτερα κατάρτιση να παρακολουθεί ομιλίες, να έχει ένα πνευματικό από κοντά κλπ. Και όμως το έχει γίνει φύση αυτό που ζητάει ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό να το βρίσκει κανείς αυτό μπροστά του και ταυτόχρονα να το βρίσκει σε μια εποχή και σε μια περιοχή που υπάρχει το εντελώς αντίθετο σε αυθονία. Αυτή λοιπόν η δύναμη, όχι, το θέλω, το χρειάζομαι. Το παιδί αυτό ψάχνει να βρει κοπέλα. Είναι δηλαδή στην αναζήτησή του αυτό που παρουσιάστηκε μπροστά. Αλλά δεν θέλω αυτό. Δεν θέλω αυτό το στιγμιαίο. Διότι αυτό το στιγμιαίο καταργεί το μόνιμο, το ουσιαστικό, αυτό που χρειαζόμαστε. Ορίστε. Ίσως το άκυρο να παίρνει ρόλο στην ορμητικότητα του θέματος. Δηλαδή, άλλο να ανταποδώσω την ύβρη ή ξέρω εγώ οτιδήποτε την ώρα εκείνη που τόνει το αίμα στο κεφάλι μου και άλλο να το ανταποδώσω μετά από 3-5 μέρες που θα έχω ελέγξει την πρόταση ή την αυτή, θα έχω έρθει στα συγκαλά μου μετά από το φούντομα που θα έχω πάθει από αυτό που θα μου έχει πει ή θα μου έχει συμβεί και μπορεί και να μην γίνει και τίποτα. Όχι μόνο δεν θα γίνει τίποτα, αλλά θα γίνει και ζημιά. Διότι αυτό που βγαίνει αυθόρμητα από μέσα μου δεν είναι καθαρό. Είναι σαν το πετρέλαιο που βγαίνει από τη γη. Θέλει να περάσει από δηληστήρια, θέλει να περάσει από καθαρισμούς, θέλει να περάσει από μηχανήματα για να αξιοποιηθεί. Λοιπόν, οτιδήποτε βγαίνει από μέσα μας δεν είναι καθαρό. Πρέπει να είμαστε καθαροί, να έχουμε φτάσει στην κατάσταση του καθαρμού. Καθαρμός, φωτισμός, θέωση. Εμείς δεν έχουμε, ούτε στο πρώτο δεν είμαστε. Δεν έχουμε καθαρίσει την καρδιά μας. Γι' αυτό μας λέει κάθε μέρα ο Θεός δια της Εκκλησίας Του. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός. Καρδία καθαρά. Αυτή πρέπει να ζητάμε. Λοιπόν, ό,τι βγαίνει αυθόρμητο είναι ακάθαρτο. Άρα, το να σταματήσω το αυθόρμητο, να μην, και οι αρχαίοι το έλεγαν, να μην ξεπερνάει το έρκος των οδόντων. Δηλαδή, το φράγμα, το τείχος των δοντιών να μην το ξεπερνάνε οι λέξεις. Άρα να μην τις ακούσει ο άλλος άνθρωπος. Και αν ακόμη φτάσουν ως το στόμα και τη γλώσσα μας,
να φραχθούν, να περιοριστούν, να εμποδιστούν από τα δόντια μας. Να μην ανοίξει το... Γιατί έτσι και ανοίξουν, τα χαλαρώσουν τα δόντια οι δύο σειρές, έφυγε η λέξη. Με κλειστά τα δόντια δεν μπορεί να φύγει η λέξη. Και όταν θα καθίσω να σκεφτώ με μια δεύτερη, τρίτη σκέψη, θα αρχίσω να σοφρονώ. Θα το πεις και τι θα βγει. Είναι και αυτός ο άνθρωπος έτοιμος να ξεβουλκίσει με τα μαχαίρια. Είναι αυτό, είναι εκείνο. Άρα, μη μιλήσω τώρα. Το θέμα είναι να αντιμετωπίσω πρώτα τον εαυτό μου. Εμείς κάνουμε κι άλλο ένα λάθος. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τους άλλους. Να βάλω στη θέση του τον άλλο. Ναι, αλλά εγώ είμαι στη θέση μου. Εγώ βγαίνω από τη θέση μου, φεύγω από τη θέση μου για να πάω να βάλω τον άλλο και επειδή ακριβώς έφυγα από τη θέση μου και έχω και ο άλλος, είμαστε εκτός θέσεως. Είμαστε σε άλλη περιοχή, είμαστε κάτω από την επίρρεια του αλλοτρίου, όχι του Θεού. Ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι να διδάξει τους άλλους, να οδηγήσει τους άλλους, να αποστομώσει τους άλλους, να παραδειγματίσει τους άλλους, είναι να σταθεί σωστά. Ορίστε. Συγγνώμη, αλλά μπορεί να είσαι και άγαλμα. Όχι, να είσαι σωστά. Το άγαλμα είναι πέτρινο. Εμείς είμαστε σάρκινοι και έχουμε και ψυχή. Άρα άγαλμα αποκλείεται να γίνουμε. Το να μετακινηθούμε λίγο, να ανασηκωθούμε, να γύρουμε λίγο το κεφάλι στα χέρια μας για να σκεφτούμε, δεν είναι κακό. Δεν ανάγκη να μείνουμε στήλοι άλατος ή να περιστάνουμε τα θύματα ή τους καρπαζόης πράκτορες, όχι. Αλλά και μόνο που θα κοιτάξεις σωστά τον άλλον και μόνο που θα κοιτάξεις σωστά τον εαυτό σου εκείνη την ώρα, τα πράγματα είναι κάτω από έλεγχο. Το πρόβλημα αρχίζει όταν χάνεται ο έλεγχος. Και θέλουμε αυτό που μας πιέζει να το πετάξουμε αμέσως. Προσέξτε εδώ τώρα να δούμε μια άλλη ψυχολογική παρατήρηση. Εδώ ο γιατρός μας θα μας πει και άλλα πράγματα. Τα μικρά παιδιά δεν αντέχουν φορτίο πολύ και ιδίως ψυχικό φορτίο. Όταν λοιπόν κάποια από τα μεγαλύτερα αδέρφια δέρνει το μικρότερο, πηγαίνει το μικρότερο να δείρει το πιο μικρό. Ή όταν ο πατέρας ή η μητέρα μαλώσει ή δείρει κάποιο παιδί, είναι σίγουρο ότι μετά από λίγο θα γίνει καυγάς των αδελφών. Γιατί θέλει αμέσως να ξεσπάσει αυτή την πίεση που δέχτηκε, να την πετάξει από πάνω του. Αυτή είναι νηπιώδης κατάσταση της ψυχής. Και δυστυχώς μας ακολουθεί μέχρι το γύρας. Ορίστε. Άμα μας ακολουθεί μέχρι το θάνατο δεν μας σώσει τίποτε, κυρία Βάσο. Να μας ακολουθεί ως το γύρας υπάρχει ελπίδα. Μέχρι το θάνατο όμως εκεί υπογράφεται η οριστική προσωπογραφία μας. Και ναι, τουλάχιστον όσοι είμαστε εδώ, σε όποια ηλικία κι αν είμαστε, παίρνουμε μία ελπίδα ότι έχουμε ακόμη τη δυνατότητα και τον καιρό να νηπιάσουμε μεν στην, προς την κακία, όπως είπε σήμερα το Αποστολικό Ανάγνωσμα, αλλά
μη παιδεία γίνεστε τες φρεσί, αλλά τη κακία νηπιάζετε. Μη γίνεστε στο μυαλό σαν τα παιδιά, αλλά να γίνετε νήπιοι ως προς την κακία, δηλαδή άκακοι. Γιατρέ, το θέμα αυτό, το ψυχολογικό, το έχετε συσχετίσει στην ψυχιατρική. Αυτό που είπαμε για τα παιδιά νομίζω είναι κοινώς παρατηρημένο. Πολύ σωστά, πολύ σωστά τα είπατε. Απλώς η ορολογία αλλάζει. Μάλιστα. Αυτό τον νηπιώτης που είπατε, το λέμε εμείς ανοριμώτης. Μάλιστα. Μα τον νηπιονόριμο. Η ορολογία μας συνοδεύει μέχρι το γύρας. Ανάλογα τον καθένα. Γιατί γίνεται αυτό τώρα, τι λέει η ψυχιατρική, τι συνιστά σε αυτό? Ότι δεν έχουν οριμάσει οι μηχανισμοί άμυνας του εγώ. Δηλαδή, όπως είπαμε και άλλες φορές, το παν γίνεται με το ασυνείδητο. Εκεί βρίσκονται οι αποθήκες του καλού και του κακού. Αυτό που είπαμε, το βρώμικο, ας πούμε, το υλικό. Τα πάντα ναι. Υπάρχουν όλα εκεί μέσα. Κληρονομούμενα, όπως είπαμε, από το DNA. Καλά. Και λοιπά. Πάμε στα σημεία. Άρα, λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν τα προγράμματα αυτά είναι στον κάθε ένα μας. Και μάλιστα γίνεται και αναφορά στον όρο συλλογική συνείδησης. Υπάρχει δηλαδή, δεν υπάρχει ατομική συνείδηση σε ειδική. Διαμορφώνεται από την κοινή ζωή. Παγκόσμια από την κοινή συνείδησης. Ζωή. Τώρα παγκόσμια λόγω τηλεοράσεως. Μέχρι πρότινος ήταν εθνική συνείδηση. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Ενός έθνους. Υπάρχει εκφύσεως αυτό. το συλλογικό ασυνείδητον, έτσι λέγεται. Άλλο. Λόγω ναι. του ότι όλοι έχουμε την ίδια ψυχή. Ακριβώς. Από τον Θεό. Ναι. Αυτό το βγάζουν από τα όνειρα, επειδή στα όνειρα, στη μελέτη των ονείρων, παρατηρούνται διεθνώς ορισμένα σύμβολα κοινά στον άνθρωπο. Βγάλανε τον όρο συλλογικό ασυνείδητο, δηλαδή παγκόσμιο. Λοιπόν, μέσα εκεί στο ασυνείδητο υπάρχει το καλό, οι αποθήκες του καλού και του κακού. Αυτές ορμάνε προς το συνειδητό, το οποίο είναι το εγώ και το διαμορφούμενο υπερεγώ. Το υπερεγώ αναπτύσσεται μετά την γέννηση. Ως όγκος, καρκινικός του εγώ δηλαδή. Το υπερεγώ δεν είναι καλή κατάσταση. Είναι μέρος του εγώ, του συνόλου, του αρχικού. Διόγκωση. Διαμορφώνεται το εγώ και το υπερεγώ. Λοιπόν, το εγώ λοιπόν πρέπει να διαμορφώσει τον χαρακτήρα του ατόμου σύμφωνα με τα συμφέροντά του. Δηλαδή τι το συμφέρει για να ζήσει. Τι θα πρέπει να ακολουθήσει για ένα τρόπο ζωής που να τον συμφέρει να ζήσει. Ωραίο αυτό του γιατρού. Το συμφέρον. Λέμε και στη Θεία Λειτουργία κι άλλοι. Υπέρ. Τα καλά και συμφέροντα. Καλά, τα καλά και συμφέροντα. Και υπέρ του δωρηθήν ημίν. Τα... πώς το λέει εκεί η ευχή. Η αίτηση λέει τα καλά και συμφέροντα της ψυχής μου. Υπάρχουν ευχές οι οποίες έχουν αυτό το αίτημα ως ευχή πλέον, όχι ως αίτηση του διακόνου μόνο, αλλά ως επίκληση του Θεού μας να μας οδηγήσει και στον παρακλητικό κανόνα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Δηλαδή, να μας οδηγήσει να επιλέξουμε αυτό που συμφέρει την ψυχή μας. Μάλιστα. Από το υλικό που μας έχει δοθεί. Έτσι. Από αυτό που μας απαιτείται από μέσα μας. Τα πάντα απαιτούνται από μέσα μας. Αλλά ορισμένα από αυτά μας συμφέρουν. Και παρακαλούμε τον Θεό να μας βοηθήσει να διαλέξουμε αυτό το οποίο πρέπει. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος αυτό. Πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Όχι, απλώς αλλάζω. Πολλά μου έπαιτε, όλα μου έπαιτε. Εγώ σε απόψε, δηλαδή, προσπαθούσα να βρω διαφορά να πω. Δεν υπήρχε. Ακριβώς ό,τι λέει και η ψυχιατρική, έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης. Απλώς η ορολογία άλλαζε. Λοιπόν, μπροστά στα επίμονα και
παράνομα, θα έλεγα, και παράνομα αιτήματα του ασυνειδήτου, πρέπει να αμυνθεί το εγώ και να πει «Δεν θέλω, αφήστε με ήσυχο». Το υποσυνείδητο παίζει κάποιο ρόλο. Ναι, τώρα αυτά είναι τοπική... Κάπως τοπική μεταφέρει διάταξη, μεταξύ του ασυνειδήτου... Ναι, είναι λίγο το πλησιέστερο προς το εγώ. Το πλησιέστερο προς το εγώ. Διαμορφούνται βαθμίδες, ας πούμε, επικοινωνίας. Λοιπόν, το βαθύ, όπως λέμε, η ψυχολογία του βάθους, αυτό είναι ασυνείδητο. Και ο Φρόιντ έκανε την ψυχανάλυση για να ερευνήσει και να ελέγξει κατά κάποιο τρόπο την ψυχολογία και την κατάσταση που, και τις ορμές και τις τάσεις που υπάρχουν στο βαθύ ασυνείδητο. Αυτό λοιπόν... Το επιπλέον ασυνείδητον λέγεται προσυνείδητον, ας πούμε, ή υποσυνείδητον. Ναι. Λέει ο Άγιος... Τοπογραφικό. Απόστολος Παύλος ότι... Η συνείδηση του ανθρώπου είναι εκείνη που έχει το μεγαλύτερο βάθος και λέει βαθία η καρδία παραπάντα. Και άνθρωπος εστί και τις γνώσετε αυτόν. Σωστά. Η καρδιά, εκεί που είναι το κέντρο του ανθρώπου. Το ασυνείδητο που λέτε, που φτάνει ως τον βυθό, είναι πολύ βαθιά η καρδιά και τις γνώσετε. Μόνο το πνεύμα, λέει, του ανθρώπου και το πνεύμα του Θεού βεβαίως. Ναι, το πνεύμα του ανθρώπου, λοιπόν, η ψυχή, ο νους, ο οφθαλμός της ψυχής, ο νους, πρέπει να κατεβεί στο ασυνείδητο ως κάθοδος εις τον Άθη, δηλαδή αυτά που έπραξε ο Χριστός ερχόμενος, γεννόμενος άνθρωπος, πρέπει να τα βιώσει ο καθένας μας. Και τη βάπτιση βιώσαμε και το χρίσμα, όπως οικούς τη φωνή εκ του ουρανού, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, και η σταύρωση των επιθυμιών, αυτή η επίτευξη της αργοπορίας στο πράτην και ενεργήν, και μετά η εισάδου κάθοδος. Αυτή η κάθοδος δεν είναι δικό μας έργο, αλλά πρέπει να γίνει δική μας επιθυμία. Δηλαδή θα πρέπει να θέλουμε να γνωρίσουμε την κόλαση τώρα που ζούμε. Γιατί η κόλαση είναι αυτό, η πιο φοβερή κόλαση. Δεν ξέρω τι έχει ετοιμάσει ο Θεός ως κόλαση ευρυτέρα, αλλά αυτή που θα είναι αναπόσπαστη από μας και δεν θα υπάρχει περίοδος διακοπών, είναι το βάθος του ασυνειδήτου, του τώρα ασυνειδήτου και τότε συνειδητού και ορατού, ως κόλασης πλέον. Αυτό όμως, Πάτερ Βασίλη, γίνεται στην εξομολόγηση. Γίνεται μία εισάδου κάθοδος. Γίνεται, βάλτε ένα ερωτηματικό. Γίνεται προσπάθεια. Γίνεται, αυτό, ναι. Το θέλουμε. Είπατε λοιπόν προλίγου ότι θα πρέπει να κατεβαίνουμε στον Άδη, εκεί στο ασυνείδητο, και να ψάχνουμε τον... Σας είχα ρωτήσει κάποτε, υπάρχει αυτοεξομολόγησης? Πρέπει να προηγηθεί, σας είπα, της εξομολογήσεως. Η αυτοεξομολόγηση είναι αυτός ο πόθος μου να καταδυθώ σε αυτόν τον βυθόν, σε αυτό το βούρκο. Όταν όμως, με συγχωρείτε, δεν αντέχω την κριτική του άλλου, θα αντέξω να κατεβώ με τη θέλησή μου σε αυτό το βούρκο? Διότι κανένας άνθρωπος, ο χειρότερος εχθρός μου, δεν μπορεί να δει αυτά που κρύβω μέσα μου. Όπως κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη, το ίδιο θα κατέβουμε κι εμείς. Μακάρι, γιατρέ μου. Και όταν κατεβείτε εσείς, θα μας βοηθήσετε να κατεβούμε κι εμείς, γιατί θα μας δώσει δύναμη ο Χριστός βεβαίως, γιατί δεν υπάρχει ασανσέρ ούτε σκαλοπάτια για αυτή την κατάδυση.
θα πρέπει η Θεία Χάρη να μας οδηγήσει και να μας δώσει τη δύναμη να αντέξουμε. Θυμάστε στο βίο του γέροντος Σιλουανού, τι έλεγε ο γέροντος Σιλουανός, αυτός ο σύγχρονος Άγιος, στον υποτακτικό του και σε όλους εμάς. Κράτη το νου σου εις τον άδειν και μη απελπίζου. Διότι όποιος δει το βυθό που κρύβει μέσα του, όχι θα απελπιστεί. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, αν δεν κρατηθεί από τη Θεία Χάρη, θα πεθάνει, θα πάθει συγκοπή. Δεν θα αντέξει. Έτσι. Αυτό λοιπόν, κράτη το νου σου εις τον άδειν και μη απελπίζω. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτό το χάος, ας το πούμε, καλείται το εγώ να βάλει μία τάξη και να παλέψει με εχθρούς, να συνεννοηθεί, να συμπορευθεί με φίλους και για όλα αυτά κάνει οχυρώματα, άμυνες, τα οποία λέγονται μηχανισμοί άμυνας, ψυχολογικοί μηχανισμοί άμυνας. Όσο ωριμότεροι είναι αυτοί οι μηχανισμοί της άμυνας, τόσο και ωριμότερο, δηλαδή, το άτομο αποκτά ικανότητες προς το συμφέρον του μεγαλύτερες. Και έτσι επιτυγχάνει ή διαποτυγχάνει στη ζωή, ανάλογα ο καθένας, ανάλογα με τους μηχανισμούς που έχει απέναντι σε αυτό το υλικό που έχει μέσα του αποθηκευμένο. Εάν δεν πετύχει ικανοποιητικούς μηχανισμούς, τότε συνεχίζει την παιδική συμπεριφορά που δεν έχει παιδικούς μηχανισμούς, που δεν έχει αμυντικούς μηχανισμούς αναπτύξει και συμπεριφέρεται αυτόματα, χωρίς σκοπό, χωρίς συμφέρονας. Αυτό είναι η νηπιώτηση στην ψυχή. Και χρειάζεται αγώνας, προσπάθεια. Αγώνας και μέχρι σε σχά των ορίων της ηλικίας. Και κυρίως συνειδητοποίηση του ότι είμαι ανώριμος. Γιατί... Συνειδητοποίηση των κινδύνων που υπάρχουν μέσα. Έτσι. Ωραία. Κύριε Χρήστο. Όταν λέμε παππούλιο ότι θα κατεβούμε στα βάθη του υποσυνείδητου, του ασυνειδήτου, θα μας κατεβάσει ο Θεός όταν Του το ζητήσουμε. Εμείς Του ζητάμε την υγεία μας, να μπορούμε να ζήσουμε, να έχουμε αγαθά, να έχουμε εκείνο το άλλο. Πόσοι ζητούμε, Κύριε βοήθησέ με να κατεβώ στον Άδη της ψυχής μου. Υπάρχει αυτό το αίτημα σε πολλούς χριστιανούς. Σύμφωνο. Γι' αυτό δεν το δίνει ο Θεός. Εκεί λοιπόν θα δούμε τα έργα. Αιτείτε και δοθήσετε, λέει. Αιτείτε. Ναι. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Εκεί θα δούμε τα έργα που κάναμε, δεν είναι. Τη στιγμή που... Όχι μόνο τα έργα, το ποιος είμαι. Το ποιος είμαι, τη στιγμή που η άντεξα... Η αθλειότητά μου μέχρι που φτάνει. Τη στιγμή που άντεξα να κάνω ένα ισχυρό έργο, πώς δεν θα αντέξω να το δω και βαθύτερα. Α, δεν ξέρω αυτό. Εσείς αν αντέχετε εύκολα, είστε εξαίρεση. Αλλά όταν μας θυμίζει κάποιος το αισχρό έργο που κάναμε, δεν αντιδρούμε. Εγώ έχω ακούσει πολλούς που είχαν μια άταχτη ζωή και μετά η γυναίκα τους ή ο άνδρας, αναλόγως ποιος ήταν ο άταχτος, λέει, θυμάσαι τι έκανες αυτό. Μα το μετάνιωσα, εξομολογήθηκα, ο Θεός με συγχωρέσει, επαναστατώ. Πώς το βλέπω ευχάριστα λοιπόν. Ιδεολογικά, θεωρητικά όλα τα βλέπουμε εύκολα και ευχάριστα. Δεν γίνεται. Και εάν δεν επιδιώκω να μου θυμίζουν τις αμαρτίες μου, αποκλείεται να πάρω από το Θεό το χάρισμα να κατεβώ στο ασυνείδητο μου. Γιατί πρέπει να εξαντληθούν τα περιθώρια, να εξαντληθεί η άσκησή μου σε αυτά που βλέπουν ή έχουν δει οι άνθρωποι. Και μετά θα μου φανερώσει ο Θεός αυτά που μόνο εγώ τα ξέρω και έχω φροντίσει τόσο πολύ να τα κρύψω που κι εγώ τα έχω ξεχάσει. Έως εδώ λοιπόν και σε 2-3 λεπτά θα συνεχίσουμε με τους νέους μας.